Ερωτάζομαι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και εδώ στην Αύπακτο, την πόλη της Αύπακτου και γενικότερα στην περιφέρεια μας. Εορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είναι πολιούχος της πόλης και της επαρχίας. Είναι μεγάλη τιμή για μας να γιορτάσουμε αυτό το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος μαρτύρησε τον 4ο αιώνα στους μεγάλους εκείνους διωγμούς που έγιναν, διότι δεν θέλησε να εγκαταλείψει και να προδώσει την πίστη στο Χριστό. Αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό από όλα τα άλλα τα πράγματα επί της γης, ακόμη και από τα αξιώματα τα οποία είχε. Όμως, αν ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας, θα δούμε ότι σήμερα, εκτός από τον Άγιο Δημήτριο, εορτάζουμε ή μάλλον θυμόμαστε ένα μεγάλο γεγονός το οποίο έγινε τον 8ο αιώνα και συγκεκριμένα το 740 μετά Χριστόν, επί βασιλείας Λέοντος του Ισάβρου. Τότε έγινε ένας φοβερός σεισμός, μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν όλα τα ανώγεια των σπιτιών και πολλές από τις οικίες να καταστραφούν και να σκοτωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Οπότε αυτό ακριβώς έκανε τους ευσεβείς ανθρώπους εκεί, χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης, κάθε χρόνο που γιόρταζαν τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, να θυμούνται και τον σεισμό αυτό το μεγάλο και να παρακαλούν τον Κύριο, τον Θεό, να τους απαλλάξει από τη μεγάλη αυτή πληγή των σεισμών και να μην ξαναγίνει σεισμός. Έτσι, αυτή την ημέρα, εκτός από την εορτή του Αγίου Δημητρίου, έκαναν λιτανεία όλοι οι Κωνσταντινοπολίτες στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και εκεί παρακαλούσαν τον Θεό διαπρεσβειών της Παναγίας να τους λυτρώσει από τη φοβερά πληγή του σεισμού, να μην ξαναγίνει τέτοιος φοβερός σεισμός. Και αυτό το λέμε, υπάρχει στο συναξάρι της Εκκλησίας μας, αλλά αυτό φαίνεται καθαρά στα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε. Γι' αυτό και οι υμνογράφοι, μαζί με τα τροπάρια τα οποία ψάλλουν προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, ψάλλουν και έχουν συνθέσει τροπάρια που παρακαλούν τον Θεό να τους απαλλάξει από αυτή τη μεγάλη πληγή του σεισμού, γιατί δεν υπάρχει φοβερότερο. Υπάρχουν βέβαια και οι πλημμύρες και οι φωτιές, αλλά ο σεισμός είναι κάτι το τρομακτικό. Και ένα από τα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε αυτές τις ημέρες ήταν και ένα πολιτίκιο, «Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ρίσε ημάς εκ της φοβεράς απειλής του σεισμού». Παρακαλούμε τον Θεό να μας απαλλάξει από αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια, για να επεκαλιστώ δύο λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν, θα μπορούσα να πω ότι μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις μεγάλοι σεισμοί. Φυσικά, πολλοί σεισμοί έγιναν και γίνονται συνέχεια και στην περιοχή μας και αλλού, αλλά υπάρχουν τρεις φοβεροί και μεγάλοι σεισμοί, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και βεβαίως συνεχίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο πρώτος σεισμός έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν όλο το Σινά συνεταράσετο, διότι κατέβηκε ο Θεός επάνω στο Σινά, και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, μέσα στο γνώφο και στις αστραπές και στις βροντές, ενώ ο λαός καθόταν κάτω στις υπόρειες του όρους με μεγάλο φόβο και τρόμο, φοβερός σεισμός, και αυτός δηλώνει τη μετάβαση από την εποχή των ειδώλων στην εποχή του ζώντος Θεού. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτός ο σεισμός που έγινε στο όρο Σινά και ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο και ουσιαστικά άρχισαν τότε να πιστεύουν το μόνο αληθινό Θεό, είναι η μετακίνηση από τις των ειδώλων προσκυνήσεως επί την αμυδράν μεν αληθή δεν θεογνωσίαν. Ένας σεισμός που έγινε εκεί στο Σινά και είχε αποτελέσματα και πνευματικά, διότι μετακινήθηκε όλος αυτός ο λαός από τη λατρεία των ειδώλων στην αληθινή
αμυδράν μεν καταρχάς, αλλά όμως αληθινή θεογνωσία, το ότι πίστευαν στον ένα και αληθινό Θεό. Ο δεύτερος μεγάλος σεισμός μες στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά τους πατέρες είναι ο σεισμός που έγινε επάνω στον Γολγοθά, όταν ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα, η γη εσύστη και τα πάντα, και βέβαια και ο σεισμός που έγινε την ημέρα της Αναστάσεως. Μετακινήθηκε η πέτρα, ο λίθος που ήταν μπροστά από το μνημείο, και εκεί φάνηκε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Έχουμε ένα σεισμό, πραγματικό σεισμό, επάνω στη γη, που ταυτόχρονα δήλωνε τη μετάβαση του ανθρώπου εκ του θανάτου εις την ζωή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να ζήσει κανείς, γιατί υπήρχε ο θάνατος και όλοι, ακόμη και οι δίκαιοι, με διάφορο τρόπο επήγαιναν στον Άδη. Υπήρχε ο θάνατος παντού σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος δεν απέθυνε και δεν πήγαινε η ψυχή του στον Άδη. Οπότε έχουμε τώρα τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά, που ενίκησε το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο, και με την Ανάστασή του έχουμε ουσιαστικά τη μετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωή. Και ο τρίτος μεγάλος σεισμός μέσα στην ανθρωπότητα που διατηρείται στη μνήμη των ανθρώπων και εμείς το πανηγυρίζουμε είναι ο μεγάλος σεισμός που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ιππερώον, που εκεί ακριβώς ακούστηκε βιαία πνοή του Παναγίου Πνεύματος και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των Αγίων Αποστόλων και τους έκανε μέλη του Σώματος του Χριστού, και έτσι ιδρύθηκε η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και Κοινωνία Θεώσεως. Αυτός ο μεγάλος σεισμός την ημέρα της Πεντηκοστής είχε το αποτέλεσμα από την Παλαιά Διαθήκη να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Και κάθε έθνος, όπως λένε οι πατέρες που προανέφερα, κάθε έθνος εκαλείτο προς τον ευαγγελιζομένων κοινωνία της Θεώσεως. Με αυτό το μυστήριο της Πεντηκοστής, με τη βιαία πνοή του Παναγίου Πνεύματος, κάθε έθνος, όχι μόνο οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, και κάθε έθνος εκλήθηκαν στην ζωή και στην κοινωνία της Θεώσεως. Να γίνουν μέτοχοι της Θεώσεως του Χριστού, να ενωθούν δηλαδή μέτοχοι της χάριτος του Θεού και να θεωθούν, και να γίνουν μέλη του Σώματος του Χριστού, η οποία είναι η Εκκλησία, Σώμα Χριστού και Κοινωνία Θεώσεως. Αυτοί είναι τρεις οι μεγαλύτεροι σεισμοί, όλοι οι άλλοι έρχονται και παρέρχονται. Δημιουργούν μερικά καταστροφικά αποτελέσματα, αλλά δεν προκαλούν αλλαγές μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ενώ αυτοί οι τρεις σεισμοί προκάλεσαν τεράστιες αλλαγές, άλλαξαν τα πάντα. Καταργήθηκαν θρησκείες στην πραγματικότητα. Φανερώθηκε ο μόνος αληθινός Θεός. Έχουμε την Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και όλο αυτόν τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε μέσα στην ανθρωπότητα, και έχουμε με την έλευση του Χριστού ότι η ανθρωπότης ολόκληρη χωρίστηκε σε προ και μετά των Χριστών. Και τα αποτελέσματα αυτών των μεγάλων σεισμών είναι φοβερά. Πόσοι Απόστολοι, πόσοι μάρτυρες αναδύθηκαν μέσα στην Εκκλησία. Και ο Άγιος Δημήτριος είναι αποτέλεσμα αυτών των τριών σεισμών και ιδιαίτερος του τελευταίου της Πεντηκοστής. Αγάπησε τον Χριστό, έγινε μέλος της Εκκλησίας και όπως είπα στην αρχή προτίμησε τον Χριστό ακόμη και από αυτήν την ίδια τη ζωή του. Ο άνθρωπος αγαπά τη ζωή του, θέλει να ζει. Παντού το βλέπουμε αυτό, στις ευχές που δίνει. Παντού υπάρχει η αναζήτηση της αθανασίας. Αλλά έρχεται ο θάνατος και πεθαίνει και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αθάνατος επί της γης. Όμως η μνήμη των Αγίων παραμένει μέσα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Και επομένως λέγω ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι, 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε μόνο τους τέσσερις πρώτους αιώνες.
μάρτυρες, ομολογητές αργότερα, όσοι, ασκητές, άγιοι, είναι αποτελέσματα αυτών των μεγάλων σεισμών. Και ερχόμαστε τώρα στην κοινωνία τη σημερινή. Μια κοινωνία η οποία έχει πέσει ένα λίθαργο, πνευματικό και γενικότερα. Μια κοινωνία στην οποία οργιάζουν τα πάθη. Μια κοινωνία στην οποία είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε σαν ειδωλολάτρες. Μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν τα πάθη της φιλιδονίας, της ειδωνοκρατίας και της ευδαιμονίας. Και το βλέπουμε συνεχώς αυτό στην κοινωνία μας, κάθε μέρα τι ακριβώς γίνεται. Μια κοινωνία η οποία λέγεται χριστιανική και ορθόδοξη εδώ στην Ελλάδα, αλλά αν τη δει κανείς και τη μελετήσει προσεκτικά θα δει ότι είναι μια κοινωνία προχριστιανική, μια κοινωνία μεταχριστιανική και μια κοινωνία αντιχριστιανική. Και έγιναν αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί και δημιουργήθηκε όλο αυτό, όλη αυτή η νέα ζωή, η νέα κατάσταση μέσα στην Εκκλησία, κι όμως χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι ζουν σαν να μην είναι χριστιανοί, σαν να έχουμε μια μετάβαση από τη χριστιανική ζωή στην προχριστού ζωή ή στη μετά χριστιανική ζωή ή την αντιχριστιανική ζωή. Άρα κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα. Δεν αλλάζει με νόμους. Δεν αλλάζει με διατάγματα. Χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η ζωή μας. Πρέπει να γίνει ένας πνευματικός σεισμός μέσα στην καρδιά μας. Και τώρα αυτόν αναμένουμε το σεισμό ο καθένας. Ένα σεισμό μέσα στην καρδιά του να αλλάξει η νοοτροπία και η ζωή την οποία ζούμε. Και να έχουμε μέσα μας γαλήνη και ηρεμία και να είμαστε το όντι πραγματικοί χριστιανοί. Ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των τριών σεισμών που ανέφερα προηγουμένως, να πρεσβεύει στο Θεό για να γίνει τώρα πια αυτός ο σεισμός μέσα στην καρδιά μας και από εκεί να επεκταθεί στην κοινωνία. Γιατί δεν αλλάζει η κοινωνία απλώς εξωτερικά, αλλάζει εσωτερικά. Και μάλιστα κάποιος θέλησε να το πει, να το κάνει αυτό εποπτικά και έκανε ένα, σαν ένα χαρτί μεγάλο, ζωγράφισε τον παγκόσμιο χάρτη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά έναν άνθρωπο και το έκοψε κομμάτια και λέει πώς θα φτιάξουμε τώρα τον παγκόσμιο χάρτη, δύσκολο να κάνεις αυτό το παζλ. Ένα παγκόσμιο χάρτη και να βρεις πού πρέπει να πω κάθε μικρό κομμάτι. Είναι πιο εύκολο όμως να φτιάξεις τον άνθρωπο που τον ξέρεις και ότι όταν φτιάχνεις από την μια μεριά τον άνθρωπο που ξέρεις πού είναι το χέρι του, πού είναι το πόδι του, πού είναι η κεφαλή του, τότε εύκολα αλλάζει ή φτιάχνεται και η ανθρωπότητα. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τώρα προτεραιότητα στο σεισμό της καρδιάς μας, να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε ζωή, να πάψουμε να είμαστε σαν να ζούμε προ Χριστού, να ζούμε χριστιανικά και σε αυτό παρακαλούμε τον Άγιο Δημήτριο να πρεσβεύσει στο Θεό, ώστε έτσι τουλάχιστον να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και μετά να επεκταθεί αυτή η ειρήνη και μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αμήν.